Και έρχομαι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να υποδεχθώ μια κυρία, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαρία. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ράβεστε? Όχι, βέβαια. Όχι? Δεν θα κάνει ένα σχηματισμό? Πριν λίγο στη συνέντευξη που έδωσε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι την Παρασκευή θα πάει με το υπάρχον Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα διαψεύδει όλα αυτά τα οποία κυκλοφορήσαν με σενάρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει, νομίζω, 56-57 πόσοι είναι στην κυβέρνηση. Άκουσα και για τους 57 ότι φεύγουν. Και πάνε σε άλλα υπουργεία, πάνε σπίτι τους. Άκουσα πάρα πολλά. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει. Προφανώς. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι είπε ο Πρωθυπουργός για ένα θέμα το οποίο πραγματικά στην επαρχία φαίνεται όντως να παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Και θέλω το σχόλιο σας, γιατί αφού γκράζεστε τον παλμό μιας επαρχίας που πραγματικά βρίσκεται και στο κέντρο, είναι και κοντά στη Μακεδονία. Για να δούμε τι είπε. Σίγουρα δεν θα το κρύψω. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Και αυτό με κάνει, ξέρετε, ταυτόχρονα να είμαι και προβληματισμένος, αλλά και με έναν παράξενο τρόπο και ανακουφισμένος. Και αν σας ευνηδιάζει το δεύτερο επίθετο, είναι γιατί πιστεύω πάντα στη σοφία του ελληνικού λαού. Και αν ο ελληνικός λαός ήθελε με τον τρόπο του, και νομίζω θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια, να μας στείλει ένα μήνυμα, νομίζω ότι είναι καλύτερα που το έστειλε τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα 3 χρόνια μπροστά μας, είμαστε στην αρχή της δεύτερης τετραετίας και νομίζω ότι χρέος μου είναι να αποκωδικοποιήσω σωστά τα μηνύματα των εκλογών και προφανώς να προβώ σε όλες εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα δείξουν στους πολίτες ότι λάβαμε υπόψη το μήνυμά τους. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία υπέστη ζημιά πολιτική από αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος βαθιά συμπεριληπτικός. Πιστεύω πολύ στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω στην ισότητα. Το πιστεύω βαθιά. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που εισηγήθηκα αυτή την πρωτοβουλία. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι ίσως ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά από αυτό το οποίο άντεχε το κόμμα μας. Και για ένα θέμα το οποίο τελικά εν της πράγμαση αφορούσε πολύ λίγους συμπολίτες μας, συζητούσαμε ένα μήνα ώστε να μην υπήρχε τίποτα άλλο στην ειδησιογραφία. Και αυτό ενόχλησε κάποιους συμπολίτες μας. Δεν νομίζω πραγματικά ότι μπορεί εύκολα να με κατηγορήσει κάποιος. Αλλά πάλι θα ακούσω κάθε κριτική για αλαζονική συμπεριφορά. Αν κάποιοι λοιπόν είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, το 41 είναι πολύ ψηλά, είναι καιρός να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι κακό αυτό. Αν θυμάστε όσοι είστε τακτικοί τηλεθεατές, έτσι με αυτό το τελευταίο ξεκίνησα χθες τον πρόλογο της εκπομπής εδώ. Και επίσης έχω να σας πω ότι συζητήσαμε πάρα πολύ όντως για το γάμο των ομοφύλων. Είχα ταχθεί ανοιχτά υπέρ, προφανώς, και συνεχίζω να είμαι υπέρ. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι πάλι έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι και το θέμα της ημέρας. Αυτό είναι ένα διοικητικό θέμα το οποίο έπρεπε να έχει περάσει κάτω από το ραντάρ. Και εμείς το συζητούσαμε και εδώ, 2,5 μήνες και 3 ίσως. Επανέρχομαι στην κυρία Παπακώστα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Παπακώστα. Αν δεν κάνει τον σχηματισμό, ποιους άλλους τρόπους έχει για να δείξει ότι πήρε το μήνυμα? Νομίζω ότι θα τον κάνει τελικά τον ανασχηματισμό. Απλά ότι θα πάει με το... Α, θα τον κάνει πιο μετά, λέτε. Ναι, ενδεχομένως ήθελε να ξεκαθαρίσει ή να κρατήσει το ενδεχόμενο του ευνηδιασμού. Τον ρώτησε συγκεκριμένη ερώτηση ο κύριος Ρόιτερ, πώς θα πάει την Παρασκευή. Και απάντησε εν τέχνος ότι την Παρασκευή θα πάω με το υπάρχον Υπουργικό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο συνάδει και με τη διαρροή που έχει κάνει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν παίρνουμε αποφάσεις, ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό. Και ίσως έχει δίκιο. Και συνάδει και με αυτό που αμέσως πριν λίγο υπόθηκε στο βίντεο, ότι κάποιοι οι οποίοι είδαν από πολύ ψηλά τα πράγματα, ώρα να τα δουν ωραία από μια άλλη. Απλώσατε οπτική. Πολύ ωραία τον Τραχανά. Πάμε να τα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, εσείς που έχετε και εμπειρία από την άποψη των ανθρώπων που δεν βρίσκονται στα αστικά κέντρα, είναι διαφορετική. Το έχουμε μετρήσει, το έχει μετρήσει η διανέωση δεκάδες φορές. Όντως τους ενόχλησε τόσο πολύ ο γάμος των ομοφύλων? Ναι, ισχύει. Γιατί πιστεύετε? Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παραδοσιακό κόμμα το οποίο πιστεύει διαχρονικά στην πυρηνική οικογένεια με τον τρόπο και με το σχήμα εν πάση περιπτώσει που έρχεται από το παρελθόν. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο ότι ενδεχομένως το timing δεν ήταν το κατάλληλο. Προφανώς είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προφανώς ήταν κάτι το οποίο είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Και επίσης θα πω ότι θα ήταν ανέντιμο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μας το ρωτάνε και αυτό, ότι εφόσον χάσατε τόσο μεγάλο ποσοστό, μήπως θα έπρεπε να το επαναξιολογήσετε και να μην το φέρετε πριν τις ευρωεκλογές. Θα ήταν ανέντιμο από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό να πάει σε ευρωεκλογές και να το φέρει την επόμενη των ευρωεκλογών. Τι θα λέγανε οι πολίτες τότε? Ότι σε εξαπατήσει. Κοιτάξτε, δεν ήθιστε ο κύριος Μητσοτάκης να είναι τακτικιστής. Νομίζω
νομίζω το έχει αποδείξει τα 5 χρόνια της διακυβέρνησής του. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν, όταν τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά, τα ποσοστά μας ήταν εξαιρετικά υψηλά. Δεν το έκανε ποτέ. Είναι ένας μητροπάθης. Πήρατε 41% πριν από λιγότερο από ένα. Ναι, αλλά αν το είχε κάνει στα 2 πρώτα χρόνια που αντιλαμβάνεστε τότε πόσο ήταν τα ποσοστά μας, μπορεί να ήταν ακόμα και πιο υψηλά. Θέλω να πω τι με αυτό. Ότι έχει αποδείξει μέσα από την άσκηση της πολιτικής του ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ουσία. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι δεν θα κάνει προώρες εκλογές. Όλοι τον αμφισβητούσαν τότε. Αποδείχτηκε. Δεν ξέρω εσείς. Ήμουν βέβαιος ότι θα τελειώσει την τετραετία. Τσακωνόμουν να διαφωνώ. Αλήθεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ήμουν και εγώ πολύ σίγουρη, ξέρετε, γι' αυτό. Για έναν λόγο, ότι καμιά φορά το σκέφτομαι. Η ζωή κάνει, ξέρετε, κάποιους κύκλους. Το γεγονός ότι ο πατέρας του ποτέ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον δικό του κύκλο. Καμιά φορά η ζωή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν αυτό που δεν μπόρεσαν οι γονείς. Προσωπικά με είχε πείσει και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά και ιδιωτικός, ότι όντως θέλει να τελειώσει την τετραετία. Και το ερώτημα είναι, θέλει να τελειώσει και τη δεύτερη τετραετία? Ναι, και θα την τελειώσει, γιατί έχει αποδείξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι απολύτως συνεπής στον λόγο του. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα, το παραμικρό θα έλεγα, το οποίο να εντοπίζεται και να αποδεικνύει σήμερα ότι στο ελάχιστο υπήρξε ασυνεπής σε κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί ή έχει πει. Προφανώς η θέλησή του είναι αυτή. Η θέλησή μας είναι αυτή, να εξαντλήσουμε την τετραετία. Ποιος σας εμποδίζει? Έχετε 158 βουλευτές. Σαφώς και δεν μας εμποδίζει κανένας. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα, λαμβάνοντας προφανώς και το μήνυμα το οποίο μας δόθηκε από τις εκλογές προχθές, είναι να τρέξουμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά, να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Η κοινωνία έχει προβλήματα, η καθημερινότητα. Χωρίς να στρίψετε δεξιά. Δεξιά είμαστε, κεντροδεξιά είμαστε, κύριε Ζαχαρέ. Δεν αποποιούμαστε. Σας κατηγορούν ότι δεν είστε κεντροδεξιά, ότι είστε ένα μεταμφιλισμένο. Μιλάτε σε μία βουλευτή που είναι κατεξοχήν δεξιά βουλευτής, λοιπόν. Η διαδρομή μου όλη αυτό δείχνει. Είμαστε ένα συμπεριληπτικό κόμμα, είμαστε ένα κόμμα φιλελεύθερο, το οποίο έκανε πολύ μεγάλο άνοιγμα και ορθώς έκανε στον κεντρό χώρο. Όσο απεδείχθη από τα αποτελέσματα, ήταν ορθότατο. Ναι, και προφανώς αν ενδεχομένως αμελήσαμε λίγο τα δεξιά μας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επαναξιολογήσουμε την στάση μας. Γίναν κάποιες αστοχίες. Τι μπορείτε να κάνετε για τα δεξιά σας, δηλαδή? Το τι μπορούμε να κάνουμε για τα δεξιά μας είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Προφανώς νομίζω ότι το μείζον είναι η επανεπροσέγγιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Δηλαδή, ο κόσμος. Νόμος και τάξη. Αυτό που είχατε υποσχεθεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο πια, δηλαδή ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε έχει να κάνει με την ασφάλεια των αθλητικών χώρων, είτε έχει να κάνει με την ασφάλεια της ίδιας της κοινωνίας, είτε έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας. Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη και εμείς ποτέ δεν υποσχεθήκαμε ότι είμαστε μάγοι ή θεοί. Αντιθέτως, υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό ότι όλες μας τις δυνάμεις θα τις καθοδηγήσουμε προς αυτόν τον σκοπό, έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι, αποτελεσματικοί και όχι πρωτίστως αρεστοί. Ωραία. Το δεύτερο που απλώσατε πριν μαζί με αυτό ήταν περί αλαζονίας και περί καλαμιού, που λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα σας κρύψω ότι εγώ βρίσκω αρκετά μέλη της κυβέρνησης εξαιρετικά αλαζονικά. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Δηλαδή, είναι ο τρόπος τους περισσότερο, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Μη σας πω ότι κάποιοι έχουν επιδείξει μέχρι και συμπεριφορά Μαρίας Αντουανέτας. Πρέπει αυτοί να απομακρυνθούν από την κυβέρνηση ή μπορούν να συνετιστούν? Κοιτάξτε, αυτό είναι καθαρά. Συγγνώμη, σας ρωτάω. Όχι, το ότι δεν σας λέω να υποδείξετε ποιον. Όχι, λέω, θέλω να πω να ότι έχουν χώρο στην έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, διότι γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι αξιολογεί και επαναξιολογεί τους πάντες. Και επειδή είναι ένας Πρωθυπουργός και ένας πολιτικός, αν θέλετε γενικότερα, ο οποίος έχει δώσει τα δείγματα γραφής και δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει για χαρακτηριστικά αλαζονίας, ή ακολουθεί στο παράδειγμα του Προέδρου Πρωθυπουργού και συντάσσεται με αυτόν, ή διαφορετικά, αν εσύ θεωρείς ότι ανήκει σε ένα άλλο επίπεδο ή θέλεις να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική και όχι από αυτή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σου δίνει την δική του οπτική, τότε νομίζω ότι μάλλον πρέπει να απομακρυνθείς από αυτό. Αν σου δώσει τη δυνατότητα, που πάντοτε δίνει την δυνατότητα και την ευκαιρία, και μια και 2-3 φορές να συνετιστείς. Συνεπώς, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τα πάντα και τους πάντες εκ του σύνεγγες, και έτσι οφείλει να κάνει ένας coach, ένας αρχηγός, ένας manager, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί να επιβλέπει την ομάδα του και όπου εντοπίζει αστοχίες, τρευλώσεις και οτιδήποτε άλλο, να μπορεί άμεσα, πριν γίνει το κακό ή το μεγαλύτερο δυνατό κακό, να το προλαμβάνει. Θα χρησιμοποιήσω ένα αναδόκιμο όρο, το αρσενικό του όρου. Είστε μέτρ, για να μην πω το θηλυκό,
στη δημόσια διοίκηση. Έχετε σπουδάσει, αν δεν έχω αναπατώ με κάτι τέτοιο. Ορκίζομαι την Τετάρτη. Το μεταπτυχιακό μου δικηγόρο. Το γνωρίζω. Αλλά είστε και ειδικοί πλέον σε αυτό. Εντάξει. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά που σας μάθανε στο Πανεπιστήμιο απέχουν πόρο ή ελάχιστα από το τι γίνεται στην Ελλάδα? Γιατί οι πολίτες έχουν την αμυδρή υπόθεση στο μυαλό τους ότι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα εκεί που βρισκόταν πριν από 30 χρόνια. Όχι, θα διαφωνήσω. Καταρχήν, αυτό που σου μαθαίνουν στο Πανεπιστήμιο είναι να κατανοήσεις το πώς ακριβώς λειτουργεί η κρατική μηχανή, ο δημόσιος τομέας. Και ένας λόγος που επέλεξα να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό είναι ακριβώς διότι μια ζωή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι πολύ καλή στο να σας αναλύσω το πώς κινείται η αγορά. Δεν υπήρξα ποτέ δημόσιος υπάλληλος. Από την άλλη, επειδή σε καθημερινή βάση και ως πολιτικός και ως βουλευτής, εκ των πραγμάτων πρέπει να έρθω σε επαφή με την κρατική μηχανή και πολλές φορές πρέπει να κατανοήσεις πώς λειτουργεί για να μπορέσεις να δώσεις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι πώς θα την αλλάξει αυτή την κρατική μηχανή. Διότι... Αλλάζει καθόλου αυτό? Ναι, αλλάζει. Αλλάζει. Και εδώ οφείλω να σας καταθέσω κάτι το οποίο το έχω πει και στους καθηγητές μου και στους πολύ άξιους φοιτητές μου, οι οποίοι προέρχονται από όλον τον τομέα της δημόσιας διοίκησης, ότι έχουμε ένα πολύ υψηλό στελεχειακό δυναμικό πέρα από τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται από τα παλιά και ενδεχομένως να υπήρξαν παιδιά ενός πελατειακού κράτους διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Μπορώ να πω με σιγουριά, από τότε που θεσμοθετήθηκε το ΑΣΕΠ μέχρι και σήμερα, το δημόσιο σε καθημερινή βάση εξοπλίζεται και ενισχύεται και στελεχώνεται από πρόσωπα με πολύ υψηλές, πιστέψαμε, δεξιότητες. Αυτό το αποτέλεσμα. Και ο στόχος λοιπόν του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αυτός, πώς θα κινητροδοτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους δώσεις δηλαδή τη δυνατότητα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να μπορέσουν να τις αναπτύξουν σε περιβάλλοντα τα οποία πολλές φορές είναι προβληματικά. Είναι ένα στίχημα. Ξεκινάμε με την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, ξεκινάμε με την κινητροδότηση που θέλουμε να δώσουμε το κίνητρο στον δημόσιο υπάλληλο να παράγει περισσότερο, να είναι πιο αποτελεσματικός, πιο ποιοτικός. Μα εμείς φέραμε την αξιολόγηση και δεχτήκαμε πόλεμο. Και δεχτήκαμε... Όχι, κάνατε λάθος. Η αξιολόγηση και όσον αφορά την εκπαίδευση έχει προχωρήσει και τον δημόσιο τομέα. Ενδεχομένως μέχρι και σήμερα δεν έχει να γίνεται. Δεν ποτέ από τη θέση του. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι από μόνο του. Ενδεχομένως. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν στρεβλώσεις ακόμα πολλές. Ή ενδεχομένως ακόμη αυτό προσπαθεί και νομίζω το επιλύει η κυρία Κεραμέως είναι να μην αξιολογούνται όλοι με το άριστα. Έτσι, λοιπόν, άρα αυτό, τι αξιολόγηση φέρατε? Λοιπόν, αυτό το αλλάζουμε. Αυτό το αλλάζουμε τώρα όπου θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας να μπορούν να τις πράγματι. Αυτό αλλάζει, είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα τώρα θα κάνουμε ουσιαστική αξιολόγηση και κάποιος που δεν κάνει τη δουλειά του θα τον δούμε με μεγάλη χαρά οι πολίτες και νομίζω ότι... να φεύγει. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι ήδη αυτό έχει ξεκινήσει. Πάρτε για παράδειγμα ότι πριν ένα μήνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης απομακρύθηκαν δικαστές. Μιλάμε για την ανώτατη βαθμίδα δικαστών οι οποίοι εγκαίρως δεν παρέδιδαν τις αποφάσεις. Θα σας θυμίσω ότι δίπλα ακριβώς από την πόλη σας, στα Μετέωρα, ένας άνθρωπος έκανε 13 Είναι η πόλη μου βασικά. Είναι ο τόπος καταγωγής μου, Μετέωρα. Ο Δήμος Μετέωρα. Είναι υπέροχα τα Μετέωρα, είναι πανέμορφα. Εκεί λοιπόν στα Μετέωρα ένας άνθρωπος 13 χρόνια δεν πήγε και θα έχουμε σε λίγο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για να μας απαντήσει τι θα γίνει, διότι ο Δήμαρχος του επέβαλε τη φοβερή ποινή να ξαναπάει στην εργασία. Είναι στρεβλώσεις της δημόσιας διοίκησης, τις οποίες πραγματικά είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε. Επειδή είστε λοιπόν από τα Μετέωρα, δεν είστε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή, αλλά είστε κοντά και ακούτε οι άνθρωποι. Θεωρούν ότι δεν πήραν αυτό που έπρεπε να πάρουν μετά την καταστροφή? Όχι, είμαστε στον πυρήνα της καταστροφής. Όχι, κύριε Ζαχαρέ. Δεν είναι. Όχι. Η καρδίτσα ήταν. Όχι. Κάνατε λάθος και εδώ το χρεωνόμαστε εμείς ως βουλευτές και ως πολιτικοί της περιοχής μας, του νομού μας που δεν επικοινωνήσαμε. Να ξέρετε ότι ο νομός Τρικάλων υπέστη, αν όχι την ίδια, εισάξια καταστροφή με τον νομό Καρδίτσας. Γι' αυτό και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις στα έργα υποδομής, είμαστε στον δεύτερο κατά σειρά Δήμο ως προς τα ποσά που θα πέσουν, ιδιαίτερα ο Δήμος Μετεώρων. Μπορεί να μην είχαμε πλημμυροποιηθεί με την άμεση έννοια του όρου. Πήγαστε στα μέσα τα Χριστούγεννα και είδα και τι έχει γίνει στα Τρίκαλα και προσέξτε, τι έχει γίνει στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετέωρων, είχαμε σφοδρές επιπτώσεις υποδομές. Σφοδρές επιπτώσεις, δρόμοι, οδικά δίκτυα, γέφυρες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ μεγάλες καταστροφές. Όμως είχαμε και πλημμυροπαθείς, καλύβια, Φαρκαδόνα, Κεραμίδη, χωριά τα οποία ολόκληρα καλύφθηκαν κάτω από το νερό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποζημιωθεί, γιατί ακούω την αντιπολίτευση να λέει και την πιστεύω, δεν έχω κανένα λόγο να μην την πιστεύω, να λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν ακόμα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Θεσσαλίας πάνω από μισό δις.
Πάνω από 550 εκατομμύρια. Το ότι έπεσαν δεν σημαίνει ότι έφτασαν στους πολίτες. Κοιτάξτε, επειδή μιλάτε πάλι με μια βουλευτή η οποία έχει ασχοληθεί από την πρώτη στιγμή, ήμουν επί του πεδίου από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι πλημμύρες και μέχρι και σήμερα δεν κάνουμε τίποτε άλλο, όχι μόνο εγώ και οι συνάδελφοί μου βουλευτές και υπουργοί, παρά να είμαστε δίπλα στον κόσμο και να προσπαθούμε να επιλύουμε στρεβλώσεις κτλ. Σας εγγυώμαι ότι χρήματα έχουν πέσει. Προφανώς οι ανάγκες είναι τεράστιες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει την καλλιέργειά του, έχει χάσει τον εξοπλισμό του, έχει χάσει το αυτοκίνητό του, δεν μπορεί με 10.000 και 15 ενδεχομένως και 20. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πάρει ενδεχομένως το 6.600, αλλά όχι σε βελτηρία του ίδιου του κράτους, αλλά γιατί προφανώς υπήρχαν κάποιες νομοτεχνικές ατέλειες. Το IBAN τους, ή δεν ήταν σωστός ο ταχυδρομικός κώδικας ή όλα αυτά. Τώρα, επειδή πάω στην προηγούμενη συζήτηση για τη δημόσια διοίκηση, το να μην έχεις βάλει σωστό τον ταχυδρομικό κώδικα για να μην πάρεις τα λεφτά ενός πλημμυροπαθής. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν όμως εδώ είναι η δική μας διαφορά, ότι όταν έχεις ένα ψηφιοποιημένο κράτος, όταν έχεις μια εφαρμογή την οποία προσπαθείς ηλεκτρονικά, όταν προσπαθείς το πρόβλημα να το διαχειριστείς ηλεκτρονικά, ακριβώς για να μπορέσεις να είσαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και θέτεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί θέλουμε και τον έλεγχο. Έτσι. Ναι, μην γίνει όπως είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας που στην Ηλία είχαν πάρει τριχίλιαρα. Ακόμα και άνθρωποι που μέναν. Άρα συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό και επειδή πάλι μιλάτε σε μια βουλευτή η οποία έχει μάθει από μικρό παιδί να σέβεται το δημόσιο χρήμα και το ένα λεπτό, ήμουν ανέκαθεν και υπερασπιζόμουν την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση ότι ναι, θα δώσουμε τα χρήματα σε αυτούς που τα δικαιούνται, εφόσον όμως ελεγχθούν και δούμε ότι όντως πρέπει να πάνε εκεί. Διότι ξέρετε, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και επειδή αυτά είναι χρήματα που ανήκουν στον Έλληνα φορολογούμενο και εμείς θα τα πληρώσουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό πέρα από αυτά που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ορθά έκανε η κυβέρνηση και διαχειρίστηκε όπως διαχειρίστηκε την κατάσταση. Και πάλι μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ούτε 9 μήνες σχεδόν από το γεγονός αυτό το τραγικό, το οποίο μας πλήγωσε και οι ρυθμοί με τους οποίους έχει ανταπεξέλθει η κρατική μηχανή είναι πραγματικά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Κυρία Παπακώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ χαρίζω πολύ. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα είμαι και πιο διαβασμένος ακόμα για τη Θεσσαλία. Πάντως, να έχουμε στο πίσω. Θα έχω διάφορα πράγματα που θα έχω μάθει από εκεί. Θα χαρώ πολύ. Ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος, ο οποίος πραγματικά αντιμετώπισε ένα φυσικό φαινόμενο που για χίλια χρόνια δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ. Άλλαξε. Τις υποδομές τουλάχιστον, αυτό είναι το βασικό. Οι υποδομές μας γίνεται μια προσωρινή διαχείριση από την περιφέρεια και από τους Δήμους. Το Υπουργείο Υποδομών στα βαριά έργα υποδομής θα ξεκινήσει από τα μέσα καλοκαιριού να μπαίνει για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά.